Πρώτα θα δούμε τα πλάνα της εισόδου των δύο ηγετών και αμέσως μετά θα έχουμε τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος έχει να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ξέρει τι έχει γίνει, πάντα ο Νίκος είναι ένα βήμα μπροστά. Θα τον έχουμε σε λίγο. Εδώ βλέπουμε Μητσοτάκη και Ερντογάν. Είναι μία ακόμα συνάντηση πια από τις πολλές που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Είναι η πέμπτη χρονιά αυτή. Ναι, είναι η πέμπτη συνάντηση του τελευταίου διαστήματος. Χαμηλές οι προσδοκίες με την έννοια ότι δεν περιμέναμε σήμερα κάτι φοβερά καινούριο από αυτή τη συνάντηση, αλλά οπωσδήποτε έχει σημασία ότι γίνεται. Και θα πάμε στον Νίκο Μελέτη κατευθείαν. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πω εγώ περισσότερα. Νίκο Μελέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Ήσουν κοντά εκεί, τα έχεις ζήσει από κοντά. Πες μας λίγο καταρχάς ποιο ήταν το κλίμα και τι εικόνα έχεις από αυτή τη συνάντηση. Κοίτα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο ηγέτες προχώρησαν μαζί από την αίθουσα που γίνονταν η συνεδρίαση που έφυγαν για να έρθουν στην αίθουσα που είχε προγραμματιστεί η συνάντησή τους και έφτασαν μαζί και στη διάρκεια της διαδρομής προφανώς είχαν και μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ευκαιρία να συζητήσουν. Φαίνεται ότι ήταν συμφωνημένο να μην υπάρξουν ούτε φιλοφρονήσεις ούτε χαιρετισμοί. Γι' αυτό, όπως είδες, ήταν αμήλυτοι και οι δύο ηγέτες όταν μπήκαν στην αίθουσα. Κάθισαν, πήραμε τις φωτογραφίες και τα πλάνα για δύο λεπτά περίπου και φύγαμε. Μέσα είναι οι γνωστοί με οι δύο συνεργάτες, οι διπλωματικοί σύμβουλοι των ηγετών και οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Ναι, ο κύριος Σιντάκη και ο κύριος Γεραπετρίτης και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι. Ναι. Είναι και διπλωμάτες βέβαια. Ναι. Κοίταξε, το γεγονός και μόνο ότι κάνουν μια διαδρομή μαζί μέχρι να μπουν στην αίθουσα κτλ. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους με την έννοια ότι δείχνουν ότι πια οι δύο ηγέτες αυτοί μπορούν να συνομιλούν, είναι κοντά. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι έχει λυθεί κανένα θέμα βέβαια. Αλλά οπωσδήποτε το κλίμα υπάρχει αυτό. Ναι, ναι. Είναι και χρειάζεται, έχουν πει ότι θα βρίσκονται, χρειάζεται και ενδιάμεση σε συναντήσεις μεταξύ των κανονικών συναντήσεων και κάνουν μια ανασκόπηση, μια εκτίμηση της κατάστασης. Πώς προχωρεί η προσέγγιση, που χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση και όθηση, που χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Και φαντάζομαι συζητούν και τα περιφερειακά θέματα, τα οποία έχουν τεθεί επιτάπητα στο τελευταίο διάστημα και από τον Ταγίπη Ερντογάν και από την ελληνική πλευρά. Είναι νωρίς ακόμα για να έχουμε πλήρη ενημέρωση, Νίκο, έτσι δεν είναι? Είναι ακόμα νωρίς για να έχουμε πλήρη ενημέρωση, ενδεχομένως θα μάθουμε και άλλα στην πορεία. Ναι. Γιατί μόλις τώρα έγινε αυτή η συνάντηση. Απλώς θέλω να πω μια πληροφορία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Είναι ότι πριν από λίγο μάθαμε ότι η κυρία Ολγκίνη, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ναι, η οποία σήμερα παρέδωσε την εκθεσή της στο Γενικό Γραμματέα, έχει αναχωρήσει ή θα έρθει αύριο στην Ουάσιντον. Έχει κλείσει ήδη ραντεβού με τον κύριο Φιντάν, από ό,τι μαθαίνουμε από τουρκικές πηγές, και έχει ζητήσει να συνδεθεί και με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Μάλιστα. Το λέω ότι έχει ενδιαφέρον, διότι ουσιαστικά η αποστολή της κυρίας Ολκίνη, η πρώτη φάση τουλάχιστον, έχει ολοκληρωθεί με την υποβολή της έκθεσής της, η οποία δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη πρόοδο, να υπάρχει ιδιαίτερη πρόοδο να διαπιστώνεται, καθώς οι θέσεις του εξέφθαν οι Τουρκοκύπροι ήταν γνωστές. Ναι. Τώρα, μετά την εκθεσή της, αναμενάμε τον κύριο Γκουτιέρες να δώσει το σύνθημα για το τι θα κάνει, αν θα συνεχιστεί η αποστολή της κυρίας Ολκίνη, θα κάνει κάποια άλλη κίνηση. Γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή αποφάσισε να έρθει στην Ουάσιντον να συναντήσει τους δύο υπουργούς εξωτερικών, που ραντεβού με τον κύριο Γιαπητή δεν έχει κλείσει ακόμη πάντως. Και αυτό πρέπει να δούμε και αυτό τι ακριβώς γίνεται. Έχεις δίκιο, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εάν έχεις οτιδήποτε νεότερο κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, μπορείς να μας διακόψεις ανά πάσα στιγμή και να μας το μεταδώσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός έκανε την ομιλία του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έστειλε για πολλωστή φορά, θα έλεγα, ένα μήνυμα. Είναι λίγο κοινοτοπία δημοσιογραφική αυτό το μήνυμα, κάθε τόσο να το λέμε, στην Βόρεια Μακεδονία για τη μη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν φαίνεται να πιάνει πολύ τόπο όλη αυτή η ελληνική προσπάθεια, οι παρεμβάσεις, οι αλλεπάλληλες και του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαίνεται οι Σκοπιανοί να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Επανέρχονται διαρκώς στην ονομασία Μακεδονία σκέτο. Δεν είναι η παρεμβάση μόνο από την Ελλάδα, Γιώργο. Έγινε η παρεμβάση και από τις Βρυξέλλες. Ναι. Είναι η παρεμβάση και από εταίρους και συμμάχους. Και ο Πρωθυπουργός έθεσε ένα πλαίσιο και στο διμερές επίπεδο ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές συμφωνίες και όλα αυτά. Αλλά ότι αν μέσα στην κατάσταση που υπάρχει στα Δυτικά Βαλκάνια, δεν βλέπουμε ποια είναι, και ξέρουμε ότι διαφορές υπάρχουν και εκκρεμείς διαφορές υπάρχουν, τότε είναι προφανές ότι αν αρχίσει ακόμα και μια συμφωνία που έχει υπάρξει σε διεθνές επίπεδο, έχει υπογραφεί από δύο χώρες, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται με την ένταξη και της Ρεπουμπλικής Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, κάποιος έρχεται να την αθετήσει, τότε δυναμητίζεται ένα ολόκληρο πλαίσιο στην περιοχή,
και αυτό δημιουργεί συνθήκες αποσταθεροποίησης. Διότι αν κάνει αυτό πράγμα η Βόρεια Μακεδονία και ο κ. Μητσοτάκης, τότε τι θα κάνει η Βοσνία, τι θα κάνει η Σερβοβόσνια, τι θα κάνει το Κόσοβο, τι θα κάνει η Σερβία. Έτσι και σε αυτό πλαίσιο το έθεσε, επειδή είχε αναφερθεί πριν ο πρόεδρος Μπάιντεν στην ανάγκη σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία καλώς και κακώς είναι στην υπερδυτική πτέρυγα της συμμαχίας. Επομένως, τότε σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αφορά και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.